Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑΕ Αθηνών και Περιχώρων, χαιρετίζουμε τη σημερινή σας δουλειά. Οι συνταξιούχοι πρώην συνάδελφοί σας βρίσκονται δίπλα σας στον αγώνα ενάντια στην πολιτική που συγκεντρώνει τον παραγόμενο από πολλούς πλούσιο στα χέρια ολίγων, πλούτο στα χέρια λίγων μονοπωλιακών ομίλων, εξωθώντας τους μικρούς βιοπαλαιστές στην καταστροφή, την εξαθλίωση και τους εργαζόμενους στην ανεργία και στην απληρωσιά. Αυτή η ίδια πολιτική είναι που στερεί, κλέβει τον κόπο και υδρώτα δεκαετιών αποταμίευσης για τα ύστερα χρόνια που απομένουν στον καθένα από εμάς. Οι συνταξιούχοι, όπως και εσείς, βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα, απαιτώντας να πάρουν πίσω όλα αυτά που τους έκλεψαν με την πολιτική τους, οι διάφοροι κυβερνώντες, με τα μνημόνια, συνεχίζοντας και σήμερα. Παλεύουμε για την άμεση καταβολή των πληρωμένων δώρων μας, την αύξηση σε όλες τις συντάξεις μετά από 13 χρόνια, εσωρματώνοντας την προσωπική διαφορά που υπάρχει στις συντάξιμες αποδοχές. Αύξηση της Εθνικής Σύνταξης στα 650 ευρώ από 360 και 384 που είναι σήμερα. Να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σύστημα υγείας με άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να προσληφθεί προσωπικό στο ΕΦΚΑ, να εκαθαριστούν και να αποδοθούν στους δικαιούχους το συνολικό ποσό των συντάξεων της κύριας και παράλληλης διαδοχικής εφάπαξ επικουρικής. Γι' αυτά και άλλα είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν ανεχόμαστε την απέσια μαύρη προπαγάνδα, τα ψέματα και τις μισές αλήθειες από τις κυβερνήσεις και τους παπαγάλους της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τάχα όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις. Για τις αυξήσεις μιλάνε μετά από 13 ολόκληρα χρόνια και με πληθωρισμό πάνω από 12% μόνο εφέτος. Όταν 1.000.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν καμία αύξηση, γιατί με τον νόμο ΣΥΡΙΖΑ του 43-87, τον νόμο Κατρούγκαλου, φορτώθηκαν τη λεγόμενη προσωπική διαφορά που προεκλογικά θα καταργούσε η Νέα Δημοκρατία, αλλά μια χαρά βολεύτηκε διατηρώντας τον. Όταν αντί για την καταβολή των παρακρατούμενων 13ο και 14ο μισθό δώρων δίνεται ένα επίδομα πτωχοκομείου της τάξης των 250 ευρώ και αυτό σε όσους έχουν εισόδημα κάτω από 900 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ το μήνα, τη στιγμή που μόνο για τα αναδρομικά ενδεκαμήνου του προηγούμενου, των προηγούμενων 7 ετών, όταν αυτοί πληρώνουν κάθε χρόνο από τις περικοπές τους περίπου 8,5 δις κάθε χρόνο. Όταν δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους και την ίδια στιγμή παραχωρούν τα τρύπια καλάθια των οικοκυριών στα λαϊκά στρώματα. Συνάδελφοι, μέσα από το συνταξιουχικό κίνημα δεν έχουμε αυταπάτες. Όταν η εναλλαγή κυβερνήσεων θα επιλύσει τα προβλήματα που κάθε μία εξ αυτών πρόσθετα σε αυτά τον προηγούμενο φορτώνει στις πλάτες μας. Έχουμε την άποψη όμως ότι με τη μαζική και οργανωμένη συμμετοχή στους αγώνες μπορούμε να βάλουμε φρένο, είναι και να ανατρέψουμε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Ο δρόμος του αγώνα είναι μονόδρομος. Ας τον ακολουθήσουμε ακόμα πιο πολύ. Ας φροντίσουμε εμείς που είμαστε ήδη σε αυτόν. Γι' αυτό σήμερα ήταν η κορύφωση του αγώνα μας και δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική όπως λένε. Καλούς αγώνες. Ευχαριστώ πολύ.